έχουμε μαζί μας τώρα την Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία είναι παγκόσμια κυπελούχος, παγκόσμια πρωταθλήτρια, αν προτιμάτε, στο άθλημα της πάλης, στα 53 κιλά. Μαρία, καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα σας. Να σου δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και στον αέρα. Είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα και πραγματικά μας κάνεις υπερήφανη. Εξάλλου έχεις και κριτική καταγωγή και η Crete είναι δυνατή στα αθλήματα των δυνατών, ανέκαθεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα η πάλη είναι στο DNA των Ελλήνων και πόσο μάλλον των κριτικών. Σε αυτούς εδώ τους αγώνες τα καταφέραμε, πήραμε το χρυσό μετάλλιο και είμαι πολύ ευχαριστημένη για αυτή την απόδοση. Μαρία, ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός. Εμείς βλέπουμε και πλάνα και από την απονομή και από την μάχη που έδωσες και σίγουρα ουσιαστικά πιστοποιεί αυτή σου η επιτυχία ότι μπορούν να έρθουν ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Παρά την κρίση της πανδημίας, πολλές χώρες δήλωσαν συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες, γιατί όλοι οι αθλητές είχαμε μείνει αρκετό διάστημα χωρίς αγώνες, οπότε όλοι περιμέναμε πώς και πώς να γίνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα όπως ήταν αυτό. Υπήρχαν μεγάλες συμμετοχές, τα πήγαμε καλά και σίγουρα αυτό μας δίνει πολλή αυτοπεποίθηση και πολλή όρεξη για να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για το μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μας έδωσε την πάσα μόνη σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Μαρία Υπερβολαράκη θα έρθει η στιγμή και γιατί όχι να μην έρθει μετά από ένα χρόνο που θα τη δούμε να ανεβαίνει στο βάθρο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι κάτι που μπορεί να το πετύχει η Μαρία Υπερβολαράκη αυτό. Θα είναι η τρίτη μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες να καταφέρω το μεγάλο μου στόχο. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά κοντά στο να τα καταφέρω. Σίγουρα παίζει ρόλο εκείνη τη μέρα, αν θα είναι η μέρα σου, η τύχη, το πόσο καλά θα είμαι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να τα καταφέρω. Μιλάμε για ένα μετάλλιο, έτσι. Ναι, αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Βέβαια, γιατί δεν είπαμε τη μαγική λέξη μετάλλιο. Μαρία, θα σε δούμε στην Crete το επόμενο διάστημα. Γνωρίζουμε την πολύ καλή συνεργασία που έχεις και με συλλόγους στην Crete, έτσι δεν είναι? Ναι, και μάλιστα είχαμε έρθει και το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο. Βεβαίως. Είχαμε κάνει και ένα κομμάτι της προετοιμασίας μας. Βασικά από εκεί ξεκινήσαμε μετά τον κορονοϊό την πρώτη μας προετοιμασία. Εάν μας το επιτρέψει αυτή η χρονιά, η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να πάμε στο εξωτερικό κυρίως σε προετοιμασίες, αλλά εάν τα πράγματα συνεχιστούν τόσο δύσκολα, ίσως να είναι και μια επιλογή η Crete να ξαναέρθουμε εκεί πέρα. Η προετοιμασία, και κλείνουμε με αυτό, με τις συνθήκες της πανδημίας, σίγουρα πολύ δύσκολη, αν μη τι άλλο. Είναι αρκετά δύσκολη. Σίγουρα μας περιορίζει πάρα πολύ τα πρωτόκολλα, οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά δεν μας επηρεάζει στο να βρίσκουμε συνεχώς νέους τρόπους, να συνεχίζουμε να κάνουμε την προπόνηση να είναι σκληρή και ανταγωνιστική. Και αυτό είναι που μας κράτησε σε καλή κατάσταση και ήρθαμε εδώ πέρα και είχαμε καλά αποτελέσματα. Μαρία Πρεβολαράκη, να σου ευχηθούμε, αφού σε ευχαριστήσουμε, καλές γιορτές και μέσα στο 2021 να κάνεις το όνειρο πραγματικότητα, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, καλές γιορτές.